Σήμερα, πατέρες και αδελφοί, είναι εσκατολογικό. Τι σημαίνει εσκατολογικό? Αναφέρεται στους εσχάτους χρόνους, στην κατάσταση των εσχάτων χρόνων, των χρόνων πρώτης Δευτέρας Παρουσίας. Το σημερινό θέμα βασίζεται σε μια περικοπή της Δευτέρας Επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον Επίσκοπο Εφέσου Τιμόθεο. Περιέχεται στο τρίτο κεφάλαιο της Δευτέρας Επιστολής στους στίχους 1 έως 5. Διαβάζω την περικοπή. Γράφει ο Παύλος προς τον Τιμόθεο: «Τούτο γίνωσκε, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται κυρίοι χαλεποί, έσονται γάροι άνθρωποι, φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι, έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας, την δε δύναμην αυτής ειρνημένη, και τούτους αποτρέπου». «Παιδί μου Τιμόθε», λέγει ο Παύλος, «να ξέρεις ότι τις έσχατες ημέρες, τους τελευταίους καιρούς της ανθρωπότητος, θα έλθουν φοβεροί καιροί, επικίνδυνοι, απέσιοι, διότι οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι κτλ.» Αναφέρει εδώ ο Απόστολος Παύλος 18-19 τύπους κακών ανθρώπων που θα χαρακτηρίζουν τους εσχάτους καιρούς. Ενεσχάτες ημέρες. Τι σημαίνει αυτό το ενεσχάτες ημέρες, τις τελευταίες ημέρες? Δεν είναι τόσο εύκολο το ερώτημα. Έσχατες ημέρες, έσχατοι χρόνοι, λέγονται οι χρόνοι από την παρουσία του Χριστού πάνω στη γη μέχρι το τέλος του κόσμου, από την πρώτη παρουσία μέχρι τη δεύτερη παρουσία. Είναι η τελευταία φάση της ανθρωπότητος. Αφότου ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, μπήκαμε στην τελευταία περίοδο της ζωής της ανθρωπότητος. Άλλη διαθήκη δεν πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Είναι η τελευταία ευκαιρία για να σωθούν οι άνθρωποι. Αλλά έσχατοι χρόνοι ειδικότερα είναι η χρόνη πολύ κοντά στη Δευτέρα Παρουσία. Η πρώτη Δευτέρας Παρουσίας χρόνη, η χειρότερη από όλους τους χρόνους. Όταν ο Παύλος λέγει στον Τιμόθεο τους τελευταίους χρόνους θα έλθουν καιροί, επικίνδυνοι, φοβεροί, απέσιοι, τους τελευταίους χρόνους θα έλθουν καιροί, αναφέρεται στους τελευταίους καιρούς, αυτούς που είναι κοντά στη Δευτέρα Παρουσία. Θα έλθουν, λέγει, στο μέλλον. Φαίνεται επίσης από τον άλλο μέλλοντα που λέει θα είναι οι άνθρωποι, θα είναι στο μέλλον όταν θα πλησιάζει η Δευτέρα Παρουσία, το τέλος, θα είναι οι άνθρωποι. Δεν λέει θα είναι μερικοί άνθρωποι, αλλά θα είναι οι άνθρωποι γενικότερα. Θα επικρατήσει μια γενική κακή κατάσταση στον κόσμο. Θα πληθυνθεί πολύ, πάρα πολύ το κακό. Στην εποχή του Παύλου, στις αρχές του χριστιανισμού, τα πράγματα ήσαν αισιόδοξα, ευχάριστα σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Τότε όμως λέγει θα είναι απέσια τα πράγματα. Και όταν λέγει θα είναι οι άνθρωποι γενικώς σε αθλία πνευματική κατάσταση, δεν εννοεί γενικώς τους ανθρώπους της γης, αλλά εννοεί ειδικώς τους χριστιανούς. Διότι λέει στο τέλος ότι πρόκειται περί ανθρώπων που θα έχουν μόρφωση ευσεβίας, αλλά θα έχουν αρνηθεί τη δύναμη της ευσεβίας, τη δύναμη της πίστεως, τη δύναμη της θρησκείας του Χριστού. Καιροί χαλεποί, καιροί επικίνδυνοι, απέσιοι, γιατί θα επικρατούν τότε κακοκαιρίες, θεομηνίες, όπως αυτή η τελευταία θεομηνία εδώ στην πατρίδα μας, που ανέβηκε το χιόνι και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 μέτρα και κατεπλάκωσε ανθρώπους. Χάθηκαν γεωργοί, χάθηκαν ποιμένες, χάθηκαν πίμνια, κατεστράφησαν δέντρα. Μεγάλη καταστροφή έγινε στην πατρίδα μας. Θα γίνουν τέτοιες κακοκαιρίες. Οι εφημερίδες έγραψαν ότι αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα επικράτησε λευκή κόλαση. Τέτοιες κακοκαιρίες είναι μικρές εν σχέση με εκείνη την κακοκαιρία των τελευταίων χρόνων. Η κακοκαιρία εκείνη θα είναι διότι οι άνθρωποι θα γίνουν απέσιοι. Αυτό λέγει ο Παύλος. Εμείς κυρίως κάνουμε κακούς τους καιρούς με την αμαρτία μας και με την ασεβιά μας. Αναφέρει 19 τύπους κακών ανθρώπων των εσχάτων καιρών. Ας τους προσέξουμε και θα δούμε, αδελφοί μου, εάν φτάσαμε στους εσχάτους καιρούς, εάν το κακό, εάν η ασέβεια έχει επικρατήσει, έχει γίνει γενική κατάσταση στην ανθρωπότητα. Πρώτον λέγει, οι άνθρωποι θα είναι φύλαφτοι. Τι σημαίνει φύλαφτος? Αυτός που αγαπάει τον εαυτό του. Μα θα πείτε, είναι κακό να αγαπάει ο άνθρωπος τον εαυτό του? Όχι, δεν είναι κακό. Είναι φυσικό να αγαπάει ο άνθρωπος τον εαυτό του. Αλλά όταν λέει φύλαφτος, εννοεί τον άνθρωπο που αγαπάει μόνο τον εαυτό του, όχι και τους άλλους ανθρώπους. Αυτό θα πει φύλαφτος. Και από τον εαυτό του αγαπάει το κατώτερο μέρος του εαυτού του, το σαρκικό εαυτό του, όχι το πνευματικό εαυτό του. Αγαπάει τη σάρκα του, αγαπάει τα πάθη του, θέλει να ευχαριστεί τη σάρκα του. Φύλαφτη. Πώς θα το λέγαμε με μια πολύ χαρακτηριστική λέξη του λαού μας? Φιλοτομαριστέ. Φύλαφτος είναι ο άνθρωπος που αγαπάει το τομάρι του. Σαν να μην έχει μέσα του πνεύμα, σαν να μην έχει ψυχή. Αγαπάει μόνο το σώμα του. Αυτό προστατεύει και δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται ο άλλος ο κόσμος. Ο φιλοτομαρισμός είναι η πιο βασική αμαρτία. Η ουσία θα λέγαμε της αμαρτίας. Γιατί? Ο φιλοτομαριστής σαν κέντρο του κόσμου θέτει το άτομό του. Η θρησκεία ως κέντρο θέτει το Θεό. Ο φιλοτομαριστής γκρεμίζει το Θεό από το κέντρο και στη θέση του Θεού βάζει τον εαυτό του και θέλει οι πάντες και τα πάντα και αυτός ο Θεός να περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό του και να εξυπηρετούν τον εαυτό του. Αυτός είναι ο φιλοτομαριστής. Τέτοιοι, λέγει ο Παύλος, θα είναι οι άνθρωποι τους εσχάτους καιρούς. Μετά τους φιλοτομαριστάς αναφέρει τους φιλαργύρους.
Έχουν μεγάλη σχέση οι φιλοτομαριστέ με τους φιλαργύρους. Άμα κανείς είναι φύλαυτος, ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του, είναι και φιλάργυρος. Αγωνίζεται να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για να ικανοποιήσει τις ωρέξεις του εαυτού του. Και είναι μάλιστα αδίστακτος στους τρόπους της αποκτήσεως των χρημάτων. Είναι φιλάργυρος όπως η πιο σκοτεινή και απεσία μορφή της Ιεράς Ιστορίας, ο Ιούδας. Φύλαυτοι, φιλάργυροι. Ζεύγος μεγάλων αμαρτωλών. Ακολουθεί ένα ζεύγος εγωιστών ανθρώπων με μια διαφορετική έννοια. Στους εσκάτους κυρούς οι άνθρωποι θα είναι αλαζόνες υπερήφανοι. Ομοιάζουν και διαφέρουν αυτά τα δυο. Τι σημαίνει αλαζόν? Αλαζόν είναι αυτός που έχει μεγάλη ιδέα για τη μικρή ή κοινανύπαρκτη αξία του και για κατώτερα πράγματα, υλικά και κοσμικά πράγματα. Όπως τα λέγαμε σήμερα, με απλή λέξη, λαϊκή λέξη, αλαζόν είναι ο φαντασμένος άνθρωπος που καυχιέται για ανύπαρκτα προσόντα και για κατώτερα πράγματα, για υλικά πράγματα, και νομίζει ότι είναι σπουδαίος. Και υπερήφανος τι είναι? Εγωιστής είναι ο υπερήφανος, αλλά έχει ένα διαφορετικό είδος εγωισμού. Σοβαρότερο εγωισμό και χειρότερο εγωισμό. Ο υπερήφανος έχει μεγάλη ιδέα κυρίως για τη λογική του δύναμη, για την ευφυΐα του. Νομίζει ότι είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος, ίσως ο εξυπνότερος άνθρωπος της γης. Τα περνάει όλα από τη λογική του και όσα καταλαβαίνει αυτός τα παραδέχεται. Όσα δεν καταλαβαίνει τα απορρίπτει. Μη τολμήσεις να κάνεις σύσταση στον υπερήφανο. Μη τολμήσεις να διδάξεις τον υπερήφανο. Ακολουθούν οι βλάσφημοι. Ποιοι είναι οι βλάσφημοι, αδελφοί μου? Τι σημαίνει βλασφημό? Ελληνική λέξη είναι. Βλάπτω τη φήμη σημαίνει βλασφημό. Βλάσφημοι είναι αυτοί που βλάπτουν τη φήμη. Και πώς βλάπτει κανείς τη φήμη του άλλου? Υβρίζοντάς τον, πετώντας λάσπη. Βλάσφημοι είναι όσοι υβρίζουν. Τι υβρίζουν? Το Θεό και τους ανθρώπους, τους κατοικών Θεού πλασθέντας. Και υπάρχουν δύο ειδών βλάσφημοι. Είναι οι χυδαίοι βλάσφημοι, αυτοί που βλασφημούν κατά καπηλικό τρόπο, με αισχρές λέξεις και φράσεις, βλασφημούν το Θεό, το Χριστό, την Παναγία, το Σταυρό, τους Αγίους. Και υπάρχουν και άλλοι βλάσφημοι, χειρότεροι. Αυτοί, αν μπορώ να εκφραστώ έτσι, είναι οι αποπεριοπείς βλάσφημοι. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί που βλαστημάνε με την πένα. Είναι οι δημοσιογράφοι, οι ασεβείς δημοσιογράφοι. Είναι οι λογοτέχνες, οι επιστήμονες, οι ποιητές, οι συγγραφείς θεατρικών έργων. Όλοι αυτοί όταν υβρίζουν το Θεό και τα Θεία πράγματα, όταν υβρίζουν τη θρησκεία, προσβάλλουν τις αλήθειες της θρησκείας, είναι βλάσφημοι. Αυτοί είναι χειρότεροι από τους προηγουμένους βλασφήμους. Είναι βλάσφημοι με επίγνωση. Αυτοί είναι τέλειοι σατανάδες. Εάν κανείς δεν σέβεται το Θεό, φυσικό είναι να μη σέβεται και τους ανθρώπους. Μια κατηγορία ασεβών ανθρώπων είναι η γονεύσιν απειθής. Τα παιδιά που δεν σέβονται τους γονείς, αλλά κάνουν επανάσταση εναντίον των γονέων,
και καταλύουν την εξουσία των γονέων μέσα στο σπίτι. Είναι φυσικό, έτσι γεννιόνται τα παιδιά, να σέβονται τους γονείς. Εάν το παιδί φτάσει στο σημείο να εκριζώσει το φυσικό σεβασμό μέσα από την ψυχή του, να γίνει ένα διεστραμμένο παιδί και να μην φοβάται και να μην σέβεται τους γονείς και να κάνει επανάσταση και να κάνει αντίθετα από ό,τι συνιστούν οι γονείς, είναι τύπος των εσχάτων χαλεπών καιρών. Ο προφήτης Ηλίας θα έρθει, λέει, στο τέλος να αποκαταστήσει τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων. Σημαίνει ότι τα παιδιά θα έχουν γίνει θηρία να κατασπαράξουν τους γονείς. Αχάριστοι. Αυτός είναι ένας άλλος φοβερός τύπος. Βαρύ πράγμα η αχαριστία. Η αχαριστία προς τον άνθρωπο, βαρύ πράγμα, και η αχαριστία προς τον Θεό, ακόμη ασυγκρίτως πιο βαρύ πράγμα. Είναι ευεργέτες πολλοί άνθρωποι στους συνανθρώπους τους. Και ενώ απολαμβάνουν οι άνθρωποι την ευεργεσία, λησμονούν τους ευεργέτες. Κι ούτε ένα ευχαριστώ δεν λένε. Κάνουν πως τους λησμονούν, τους πικραίνουν πολλές φορές. Ο μεγάλος ευεργέτης, του οποίου συνεχώς απολαμβάνομαι τις ευεργεσίες. Δεν υπάρχει δευτερόλεπτο που να μην απολαμβάνομαι ευεργεσία Θεού. Ο μεγάλος ευεργέτης είναι αυτός που αντιμετωπίζει την υψίστη αχαριστία από τους ανθρώπους. Η αχάριστη απέναντι του Θεού είναι τερατώδης υπάρξης που θα χαρακτηρίζουν τους εσχάτους καιρούς κατά το λόγο του Αποστόλου. Ανώσιοι. Τι είναι οι ανώσιοι? Αυτοί που δεν έχουν όσιο και ιερό. Ασεβείς, σφόδρα ασεβείς άνθρωποι. Αυτοί που μπροστά στα πιο θεία πράγματα και πρόσωπα δεν αισθάνονται κανένα δέος. Μπορεί να μιλάνε για το Θεό και για τα πράγματα του Θεού με αισχρή, κοινική, ανέσχυντη τελείως γλώσσα. Μπορεί να βλέπουν τον ιερέα να περνάει με τα Άγια Δισκοπότερα και να μην σηκώνονται επάνω. Μπορεί τη Μεγάλη Παρασκευή να τρώνε κρέατα και να βλαστημάνε το Θεό. Αυτή είναι η ανώση. Ακόμη περισσότερο. Ανώσιοι είναι αυτοί που κατήργησαν το όσιο, τη θρησκεία. Έπαψαν πλέον να θρησκεύουν. Γεννήθηκαν θρησκευτικοί άνθρωποι. Κάθε άνθρωπος γεννιέται θρησκευτικός. Το απέδειξε και πειραματικός η θρησκεολογία. Αν εκριζώσει ο άνθρωπος τη θρησκεία από μέσα του και γίνει άθρησκος, άθεος, είναι ένα τέρας που χαρακτηρίζει τους εσχάτους καιρούς. Άστοργοι. Άλλο τέρας αυτό. Τι θα πει άστοργοι? Εκφύσεως ο άνθρωπος αισθάνεται στοργή, αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους, διότι είναι της αυτής φύσεως με αυτόν. Σάρκα και οστά, ψυχή έχουν και οι άλλοι. Περισσότερο αισθάνεται στοργή προς τους συγγενείς. Ακόμη δε περισσότερο οι γονείς προς τα τέκνα, τα τέκνα προς τους γονείς, οι αδελφοί προς τους αδελφούς. Εάν φτάσει ο άνθρωπος στο σημείο να ξεριζώσει αυτό το φυσικό συναίσθημα της στοργής, τότε γίνεται τέρας και χαρακτηρίζει τους εσχάτους καιρούς. Και τα ζώα, αδελφοί μου, έχουν στοργή, και το ζώο ποτέ δεν χάνει τη στοργή του. Ποτέ η τίγρης δεν μισεί το τυγρόπουλο, αλλά πάντοτε το αγαπάει. Άσπονδι. Τι θα πει άσπονδι?
αυτοί που δεν εξηλαιώνονται με σπονδές, αυτοί που δεν κατευνάζονται, όσες θυσίες κι αν τους κάμεις, όσες ταπεινώσεις κι αν υποστείς ενωπιόν τους. Δε σε συγχωρώ, σου λέει, ό,τι και να κάνεις, δεν θέλω να σε βλέπω. Αυτοί οι αδιάλακτοι, οι σκληροί, οι ανελεήμονες άνθρωποι, αυτοί είναι οι άσπονδοι άνθρωποι και αυτοί από τους φοβερούς τύπους των εσχάτων καιρών. Διάβολοι, τρομερός χαρακτηρισμός. Ποιοι λέγονται διάβολοι? Αυτοί που διαβάλλουν, συκοφαντούν, σκορπίζουν λάσπη εναντίον προσώπων, αλλά και εναντίον ιδεών και γενικότερα της θρησκείας. Όλοι αυτοί χαρακτηρίζονται με το όνομα του πατέρα τους, του μεγάλου διαβόλου, που διέβαλε το Θεό και διαβάλλει συνεχώς τους ανθρώπους του Θεού και τις αλήθειες του Θεού. Ακρατείς, όσοι δεν έχουν εγκράτεια, δεν τη θασεύουν, δεν συγκρατούν τα πάθη τους, αλλά αφήνουν ελεύθερο τον εαυτό τους να εκδηλώνει όλες τις ορμές, όλες τις κακίες. Οι φλίαροι που έχουν μια ακατάσχετη λογοδιάρεια είναι ακρατείς άνθρωποι. Αυτοί που δεν συγκρατούν το θυμό και την οργή είναι ακρατείς. Αυτοί που δεν συγκρατούν τη γαστριμαρία τους και θέλουν να τρώνε το καταπέτασμα μέχρι σκασμού, και αυτοί τέλος που δεν συγκρατούν τη γενετήσια ορμή, δεν κυβερνούν τη γενετήσια ορμή, αλλά κυβερνώνται από τη γενετήσια ορμή και διαπράττουν τα διάφορα έσχη. Όλοι αυτοί να κρατείς. Άμα τους πεις, κόψε αυτό το ελάττωμα, κόψε εκείνο, δεν μπορώ, σου λέει. Ομολογούν την ακρατειά τους. Ανήμεροι, ένας άλλος φοβερός τύπος. Τι θα πει ανήμεροι? Το λέει η λέξη. Άνθρωποι σαν τα ανήμερα θηρία, σαν τους λύκους και τα λιοντάρια και τις τίγρες. Αυτοί που έχουν μέσα τους θηριώδη και κτηνώδη ένστικτα. Τους αρέσει να βλέπουν το κακό και να κάνουν το κακό. Να πιάνουν ανθρώπους, να τους βασανίζουν, να τους σφαγιάζουν. Αυτοί είναι οι ανήμεροι άνθρωποι. Αφυλάγαθοι, διεστραμμένοι άνθρωποι. Τι σημαίνει αφυλάγαθοι? Δεν αγαπούν το αγαθό και τους αγαθούς. Δεν αγαπούν το καλό και τους καλούς. Ο άνθρωπος εκ φύσεως αγαπάει το καλό. Έτσι είναι πλασμένος. Η ανθρωπίνη ψυχή ρέπει προς το καλό. Για να ο άνθρωπος εκριζώσει την αγάπη προς το καλό και στη θέση της βάλει την αγάπη προς το κακό, είναι ένας διαστραμμένος και απέσιος άνθρωπος, σφόδρα επικίνδυνος μέσα στην ανθρωπίνη κοινωνία. Προδότε. Ποιοι λέγονται προδότε? Όσοι προδίδουν πρόσωπα, αρχές, πίστη, θρησκεία. Ο Χριστός είπε, θα έρθουν οι μέρες που θα προδίδει ο οικείος των οικείων, ο πατέρας το παιδί και το παιδί τον πατέρα και ο αδελφός τον αδελφό. Παρουσιάστηκαν τέτοιοι άνθρωποι κατά τους διωγμούς των χριστιανών. Προδότες λέγονταν ακόμη αυτοί που έπαιρναν τις Άγιες Γραφές και πήγαιναν και τις παρέδιδαν στους διώκτας του χριστιανισμού. Προδότες, όσοι προδίδουν τις αρχές του χριστιανισμού και τη συνείδησή τους, τους νόμους του Ευαγγελίου, τους κανόνες της Εκκλησίας, την Ορθόδοξη πίστη, αυτή γενικότερα τη χριστιανική θρησκεία. Όλοι αυτοί λέγονται προδότες. Μοιάζουν σαν τον Ιούδα. Προπετείς. Είναι οι αυθάδες τύποι.
αυτοί που δεν σέβονται ξεπετιώνται εκεί και λένε ό,τι θέλουν επικαταλύσει παντός κύρους και πάσης αυθεντίας. Τετυφωμένοι, αυτοί είναι ένα είδος εγωιστών. Αναφέραμε δύο είδη εγωιστών μέχρι τώρα, τους αλαζόνας και τους υπερηφάνους. Οι τετυφωμένοι ποιοι είναι? Διαφέρουν αυτοί, έχουν μια διαφορά σπουδαία. Υπεφυσιωμένοι, όπως λέγει αλλού η γραφή. Τα φουσκωμένα μυαλά, αυτοί που έχουν ίση, μεγάλη ιδέα για την πνευματική τους αξία, την πνευματική τους αξία. Ο τετυφωμένος είναι θρησκευτικός τύπος που έχει μεγάλη ιδέα για την πνευματική του αξία. Λεπτότατον είδος εγωισμού. Μοιάζουν σαν τους Φαρισαίους, τους αυταρέσκους εκείνους ανθρώπους. Φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι. Άνθρωποι, λέει, που αγαπούν την ειδονή, την απόλαυση, τη διασκέδαση, παρά το Θεό, που είναι η υψίστη πνευματική ειδονή και των εφετών το ακρότατο. Είναι οι επικούριοι, αυτοί που θέλουν να απολαύσουν αυτόν τον κόσμο και δεν πιστεύουν σε άλλη ζωή. Κοιτάζουν τι το καλύτερο θα φάνε, τι το καλύτερο θα πιούνε, πώς, πού, τι θα δούνε, πού θα πάνε, πώς θα διασκεδάσουν, προπάντων πώς θα απολαύσουν το σεξ. Αυτοί είναι οι φιλίδωνοι άνθρωποι. Τελευταίος τύπος, 19ος. Ένας τύπος ο οποίος συνοψίζει, θα λέγαμε, τους 18 προηγουμένους τύπους. Έχοντες μόρφωση ευσεβίας, την δε δύναμη αυτής ειρηνημένη. Οι άνθρωποι που έχουν μόρφωση ευσεβίας, τι θα πει μόρφωση ευσεβίας? Μια διαμόρφωση σύμφωνα με τους κανόνες της θρησκείας, αλλά όχι τη δύναμη της θρησκείας. Έχουν τη μορφή, τον τύπο της θρησκείας, όχι την ουσία της θρησκείας. Είναι βαπτισμένοι στο όνομα του Χριστού, φέρουν χριστιανικό όνομα, διδάχτηκαν θρησκευτικά ο μάθημα στα σχολεία, πέρασαν ίσως και από τα κατεχητικά, πηγαίνουν τακτικότερα ή αραιότερα στην εκκλησία, καλούν ιερείς και κάνουν αγιασμούς και ευχέλαια, ανάβουν κεριά, τρέχουν σε προσκυνήματα και εν τούτης δεν έχουν τη δύναμη της θρησκείας αλλά τον τύπο. Δεν έχουν τη δύναμη διότι δεν έχει μεταβληθεί η ζωή τους. Είναι, όπως έλεγε προηγουμένως ο Απόστολος, φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, πονεύσιν απεθείς, άστοργοι, άσπονδοι κλπ. Είναι οι τυπολάτρες, οι τυπικοί χριστιανοί, όχι οι πραγματικοί, οι συνειδητοί χριστιανοί. Χριστιανοί με τύπος, όχι με τη ζωή τους. Τέτοιοι τύποι ήδη υπήρχαν στην εποχή του Αποστόλου Παύλου. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο «Και τούτους αποτρέπω, αυτούς δε να αποφεύγεις». Να αποφεύγεις διότι είναι επικίνδυνοι. Μπορούν να σε επηρεάσουν, να σε μεταβάλουν και σένα, να σε κάνουν όμοιο με τον εαυτό τους. Δεν χρειάζονται πολλές σχέσεις με τέτοιους ανθρώπους. Αλλά σύν το χρόνο αυτοί οι τύποι μέσα στη δισχυλιετή μέχρι σήμερα διάρκεια της χριστιανικής ιστορίας πληθύνονται, συνεχώς πληθύνονται. Και σήμερα οι τύποι αυτοί είναι πολύ, πάρα πολύ. Και μπορούμε να πούμε ότι έχουν αποβεί
γενική κατάσταση μέσα στο χριστιανικό κόσμο. Αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία. Αυτοί δίδουν το γενικό χρώμα της κοινωνίας. Μα θα πείτε, δεν υπάρχουν και χριστιανοί, ενάρετοι, πραγματικοί χριστιανοί? Ασφαλώς υπάρχουν, αδελφοί μου. Αλλά τους πρώτους αιώνας υπήρχαν πολλοί ενάρετοι και ολίγοι ασεβείς χριστιανοί. Τώρα υπάρχουν πολλοί ασεβείς χριστιανοί και ολίγοι ενάρετοι. Όσο δεν προχωρούν προς το τέλος, θα γίνονται ακόμη περισσότεροι οι ασεβείς και ακόμη λιγότεροι οι ευσεβείς. Πάντως στην εποχή μας, στις ημέρες που ζούμε, μπορούμε να αποδείξουμε ότι οι ασεβείς είναι γενική κατάσταση στην ανθρωπότητα. Πώς? Δεν είναι σήμερα οι πλήστοι άνθρωποι φύλαυτοι, αδελφοί μου? Ας πάρω όμως παράδειγμα εδώ την ελληνική πατρίδα, το κέντρο της Ορθοδοξίας. Δεν ξέρουμε τους συνανθρώπους μας. Οι άνθρωποι νηπιώθεν αναπτύσσονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι ιδιωτελείς. Μαζί με το γάλα της μάνας βυζένουν και την ιδιωτέλεια. Άντε παιδάκι μου, λέει η μάνα, άντε παιδάκι μου, λέει ο πατέρας, να μεγαλώσεις, να μάθεις γράμματα, να βγάζεις πολλά πολλά λεφτά. Αυτό είναι το ιδανικό της σημερινής ελληνικής οικογενείας. Να μεγαλώσει το παιδί και να γίνει εκμεταλλευτής της κοινωνίας. Να βγάζει χρήματα πολλά, να καλοπερνάει αυτός και ας δυστυχεί όλη η άλλη κοινωνία. Η προσπάθεια όλων σχεδόν εδώ των Ελλήνων είναι πώς θα βολευτούν αδίστακτοι να καταπατήσουν οποιονδήποτε, να καταλάβουν αυτή μια θέση, να εξαρτηθούν από το δημόσιο κορβανά, και αυτό το θεωρούν ως το ύψιστο της επιτυχίας τους. Γι' αυτό εδώ στην Ελλάδα, όπως και επίσημα χείλη ομολόγησαν, οργιάζει το μέσο και το ρουσφέτη. Μέσο και ρουσφέτη. Όλοι σχεδόν οι βουλευτές στέκουν στις θέσεις τους με χιλιάδες ρουσφέτια. Και μερικοί το έχουν παρακάνει. Το έχουν παρακάνει. Ήταν κάποτε ένας υφυπουργός παιδείας προλίγων ετών. Προήγαγε όλους σχεδόν τους δασκάλους της εκλογικής του περιφερίας σε επιθεωρητάς. Όταν πήρε ένας υπάλληλος εκεί το κατάλογο, λέει, κάποιο λάθος πρέπει να γίνει, λέει. Τι λάθος? Λέει, όλοι αυτοί οι επιθεωρητές από μια επαρχία είναι δυνατόν? Βεβαίως, λέει, γιατί είναι ο υφυπουργός από αυτή την επαρχία. Αυτές τις ημέρες που έκανε εδώ στον τόπο μας φοβερή κακοκαιρία, αδελφοί μου, σας ερωτώ για να δείτε πόσο φύλαυτοι είμαστε. Πόσοι πονέσαμε ακούοντας από το ραδιόφωνο ότι πτωχαδάκια, τσοπάνιδες, γεωργοί αποκλείστηκαν και χάθηκαν μέσα στα χιόνια και ούτε τα ελικόπτερα μπορούσαν να τους ανακαλύψουν. Πόσοι πονέσαμε πραγματικά. Πόσοι από μας και από τον άλλο κόσμο πηγαίνουν εκεί σε πτωχές συνοικίες, σε υπόγεια και ερευνούν να ανακαλύψουν περιπτώσεις δυστυχίας και να προσφέρουν την αγάπη τους. Φύλαυτοι, σαν το σαλίγκαρο που πωματίζεται μέσα στο κελιφός του εκεί, έτσι έχουμε καταντήσει κι εμείς. Έχουμε πωματιστεί μέσα στον εαυτό μας. Τσιμέντο να γίνεται ο κόσμος. Έτσι λένε μερικοί. Ολίγοι είναι οι άνθρωποι που έχουν έτσι σπλάχνα και εκτιρμούς και στενάζουν για την ανθρωπίνη δυστυχία. Δεν ήταν έτσι στην αρχή. Στην αρχή οι ειδωλολάτρες γιατί θαύμαζαν τους χριστιανούς? Γιατί είχαν μεγάλη αγάπη. Πω, έλεγαν, τι αγάπη έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
Προτού ακόμη να γνωριστούν, αγαπώνται μεταξύ τους και θυσιάζεταν ο ένας για τον άλλον. Στην πρώτη χριστιανική κοινωνία πραγματοποιήθηκε το ιδεώδες της κοινοκτημοσύνης. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σήμερα? Μπορούν να συμφωνήσουν όλοι οι Έλληνες να βάλουν κάτω όλα τα εισοδηματά τους, να τα μοιράσουν εξίσου και να ζουν σαν ένα μεγάλο κοινόβιο? Όχι. Το δικό μου και το δικό σου. Και αν είναι δυνατόν και το δικό σου να γίνει δικό μου. Δεν έχουμε την αγάπη, την κορονίδα των αρετών και την σύνοψη των αρετών. Δεν έχουμε τίποτε. Πόσοι Έλληνες, εδώ ας πάρουμε πάλι την πατρίδα μας, πόσοι Έλληνες δεν είναι σήμερα φιλάργυροι? Εγώ έχω σχηματίσει τη γνώμη από όσες συζητήσεις κάνω με τους ανθρώπους και από τις προσπάθειες και τους αγώνες που κάνουν οι άνθρωποι. Έχω σχηματίσει την πεποίθηση ότι οι επιδιώξεις των ανθρώπων εδώ στον τόπο μας είναι πώς θα αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Χρήματα, χρήματα, χρήματα. Μέρα νύχτα τα χρήματα σκέπτονται οι άνθρωποι. Τους μιλάς για ωραία, για μεγάλα πράγματα. Δεν συγκινούνται. Για θαύματα να τους μιλήσεις. Θαύματα να δουν, μπορούν να μην συγκινηθούν. Άμα τους μιλήσεις για υλικά πράγματα, αν τους υποδείξεις έναν τρόπο πώς θα βγάλουν χρήματα, λάμπουν, σπινθυροβολούν τα μάτια τους. Ξέρω κάτι ανθρώπους. Πόλοι αυτοί οι άνθρωποι πότε θα αλλάξουν? Χωρικοί άνθρωποι. Ευκατάστατοι. Δεν τους λείπει τίποτε. Όλα τα αγαθά έχουν. Οσάκες θα τους δω κλαίονται συνεχώς. Δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Δυστυχούμε, δυστυχούμε. Μου δίνεις εμένα λεφτά, δεν θέλω τίποτε άλλο, σου λέει. Ο ανόητος. Του δώσεις λεφτά, θα ζήσει αιωνίως να απολαύσει τα λεφτά. Ανόητοι των ανοήτων άνθρωποι που ματώνει η ψυχή σου όταν τους βλέπεις και τους ακούς. Τι διαφέρουν από τα ζώα αυτοί οι άνθρωποι, πέστε μου? Διαφέρουν κατά τούτο ότι είναι κατώτεροι από τα ζώα. Το ζώο τρώει το σανό του, χορταίνει και πάει και ξαπλώνει στον ήλιο. Αυτός τρώει κατά κόρον και λέει δυστυχώ, δυστυχώ, υποφέρω, δεν έχω λεφτά. Αλαζόνες είναι αυτοί, είπαμε, που καυχόνται για μικρά πράγματα. Δεν έχουμε σήμερα αλαζόνες ανθρώπους? Πάρα πολλούς αλαζόνες ανθρώπους. Πόσους ανθρώπους δεν βλέπουμε να λένε εγώ είμαι καλός χριστιανός? Μόνοι τους να πλέκουν το εγκόμιο του εαυτού τους. Μόνοι τους να εκδίδουν πιστοποιητικό αγιότητος για τον εαυτό τους. Εγώ λέει είμαι καλός χριστιανός. Από πόσους ανθρώπους δεν το έχω ακούσει? Και απλοϊκούς ανθρώπους και μορφωμένους ανθρώπους. Μπορεί να μην πατάει ποτέ στην εκκλησία παρά 3-4 φορές το χρόνο. Κάνει κανένα σταυρό, όχι κανονικών κι αυτών. Καλεί κανέναν ιερέα καμιά φορά να κάνει κανέναν αγιασμό. Δεν βλαστημάει, δεν σκοτώνει και λέει ότι είναι καλός χριστιανός και μακάρι να ήταν όλοι σαν εμένα, σου λέει. Τολμάς να του κάνεις καμιά συμβουλή? Εμένα μην μου τα λες, εγώ είμαι καλός χριστιανός, σου λέει. Δεν είναι ένα σχέδιο, είναι γενικό αυτό το πνεύμα. Οι ταλέποροι πνευματικοί πατέρες πόσο βασανίζονται με αυτούς τους ανθρώπους. Πάει να εξομολογηθεί και δεν λέει αμαρτήματα. Πλέκει το εγκόμιο του εαυτού του, εγώ παππούλη είμαι καλός χριστιανός. Πολύ καλός. Μακάρι να ήταν κι άλλοι σαν εμένα. Οπότε λέει ο πνευματικός, πάρ' το πετραχύλι και φόρεσέ το, είναι εξομολογής εμένα. Λοιπόν. Αυτό το κουφαλαζονικό πνεύμα το βλέπει κανείς περισσότερο στους διδασκάλους των αιρέσεων.
αυτές τις ημέρες έτσι μια ψυχή που σπαράσει κυριολεκτικώς, γιατί ένα στενό συγγενικό της πρόσωπο έγινε χιλιαστής. Λοιπόν, με παρεκάλεσε να πάμε να κάνουμε μια συζήτηση. Ήρθαν δύο διδάσκαλοι του χιλιασμού. Τι ύφος είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Αγράμματοι, αστοιχείωτοι. Και μιλούσαν σαν να ήσαν πατριάρχες, σαν να ήσαν οικουμενικές σύνοδοι. Λοιπόν, είπα ένα χωρίο, εγώ λέω, τι απαντάτε? Δεν έχουμε, λέει, να απαντήσουμε τίποτα. Θα πούμε εμείς τέσσερα αντίθετα χωρία. Θα απαντήσετε, λέω, σε αυτό που σας είπα πρώτα και μετά θα πείτε τα τέσσερα. Όχι! Τι, το δάσκαλο θα μας κάνεις? Εμείς θα σε διδάξουμε. Είπαν τα χωρία, λέω, να απαντήσω τώρα, λέω, να σας ανατρέψω. Όχι, δεν σου επιτρέπουμε να απαντήσεις. Όποιος πείθεται, πείθεται. Εμείς είπαμε, εσύ είπες, όποιος θέλει ας πιστεί. Αν αυτό λέγεται συζήτηση. Σηκώθηκε επάνω ένας από αυτούς και λέει, αν δεν πιστέψετε σε αυτά που σας είπα, θα χαθείτε. Αγράμματος και αστοιχείωτος. Δεν ήξεραν πού πάνε τα τέσσερα. Είναι γεμάτος ο κόσμος από φαντασμένους ανθρώπους. Αυτή η αλαζονία είναι κυρίως αλαζονία του βίου. Τι θα πει αλαζονία του βίου που λέει ο Απόστολος? Αλαζονία για το βιός, για τα υλικά πράγματα, για τα υπάρχοντα τα υλικά. Βλέπεις τώρα, ιδίως γυναίκες έχουν αυτό το αμάρτημα, περισσότερο οι γυναίκες, φαντασμένες. Λοιπόν, αγοράσαμε, λέει, ένα ωραίο διαμέρισμα. Να έρθετε να το δείτε. Πόσο, λέει, τα αγοράσατε? 5 εκατομμύρια. Μπορώ να αγοράσει 2 εκατομμύρια, λέει, 5, να ανεβεί η αξία του. Το επιπλώσαμε, θαυμασία επίπλωση. Πόσο ξοδέψατε για τα έπιπλα? Μπορεί να ξόδεψαν 100.000, 500.000, λέει, και λοιπά. Λοιπόν, έχουμε βάλει, λέει, εκεί κάδρα ωραία και λοιπά. Έχουμε και ένα αυτοκίνητο Mercedes. Φοράνε και κάτι φανταχτερά πράγματα. Αυτό είναι η αλαζονία του βίου. Φαντασία. Βλακεία στο τετράγωνο. Μου έλεγε ένας υπάλληλος ενός υπουργείου ότι κάλεσε εκεί ένας από το υπουργείο κάμποσος εκεί υπαλλήλος στην Κηφισσά. Είναι το νέο σπίτι του. Έφτιαξε ένα σπίτι εδώ προ 3-4 ετών αυτή η ιστορία, που άξιζε τότε 200 εκατομμύρια. Τώρα τι άξιζε περισσότερο, το σπίτι ή ο κάτοικος του σπιτιού? Η υπερήφανη, είπαμε, είναι είδος εγωισμού σοβαροτέρου και χειροτέρου. Αυτοί έχουν μεγάλη ιδέα για τη διανοητική τους δύναμη και τη νεφυΐα τους και τις ικανότητές τους. Πόσοι άνθρωποι δεν είναι υπερήφανοι σήμερα? Το βλέπει κανείς όταν μιλάει για θρησκευτικά πράγματα. Κάθε ένας έχει φτιάξει δική του θρησκεία. Δεν είναι σωστό εκείνο. Δεν είναι σωστό εκείνο. Όλοι ασκούν κριτική του Ευαγγελίου. Ομολογουμένως αυτάστο και μοναδικού βιβλίου. Όλοι ασκούν κριτική της θρησκείας. Καθένας γίνεται ανώτερος του Παύλου, ανώτερος του Πέτρου, ανώτερος του Ισαΐου, ανώτερος του Ιερεμίου, ανώτερος του Χριστού. Ορθολογιστέ. Πού να συνεννοηθείς με αυτούς τους ανθρώπους? Πού να τους διδάξεις? Έχουν βάλει τη λογική τους, το μυαλουδάκι τους, παραπάνω από το Θεό. Και δεν καταδέχονται
αν είναι και μεγάλοι αξιωματούχοι του κράτους, δεν καταδέχονται καν να μιλήσουν για Θεό. Μπορεί τα Χριστούγεννα να μιλάνε για την ΕΟΚ, όχι για το Θεό. Μάλιστα. Ενσάρκωση της ύβρεως που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Η ύβρις, η καταφρόνηση του Θεού. Θεέ, σε αγνοώ, σε καταφρονώ. Εγώ είμαι ανώτερος από σένα. Δεν καταδέχομαι ούτε το όνομά σου να αναφέρω. Εξοργιστικοί άνθρωποι. Ακούς μηνύματα τις μεγάλες γιορτές και λες τι είναι εδώ. Είναι χριστιανική πατρίς. Είναι τίποτε άλλο. Κανένα χρώμα χριστιανικό. Υπερήφανα πνεύματα. Και οι αρχαίοι Έλληνες εξοργίζονταν ενώπιον αυτής της νοοτροπίας και ψυχοσυνθέσεως. Αυτοί οι δύο επιστήμονες οι μορφωμένοι, τι υπερόπτες που είναι, νόμισαν ότι πιάσαν τα άστρα, ότι κατέβασαν τον ουρανό στη γη. Γι' αυτό ο θάνατος είναι μεγάλο φάρμακο. Ο θάνατος μεγάλο φάρμακο. Για σκεφτείτε να μην υπήρχε θάνατος και να ήμασταν υποχρεωμένοι να βαστάζουμε αιωνίως πάνω στους ώμους μας αυτά τα υπερήφανα όντα. Μεγάλος ευεργέτης ο θάνατος. Γέμισε η πατρίδα μας από βλασφήμους. Αυτοί που βλαστημάνε κατά χυδαίο τρόπο, πόσοι είναι. Οι περισσότεροι Έλληνες, οι περισσότεροι άνδρες, ακόμη και μερικές γυναίκες βλαστημάνε. Βλαστημάνε το Θεό κατά τρόπο καπηλικό και μένουν ατιμόρυτοι. Ας βλαστημήσει όμως κανείς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή τον πρωθυπουργό της χώρας, ας βλαστημήσει κανείς. Γέμισε επίσης ο τόπος από βλασφήμους περιοπείς. Μένα μου λες περιοπείς. Μερικά παλιόπαιδα, έτσι να εκφραστώ αδελφοί μου, μερικά παλιόπαιδα παίρνουν ένα μπλοκ στα χέρια, ένα μαγνητόφωνο, ένα μολύβι και γράφουν και παριστάνουν τους δημοσιογράφους και γράφουν συνεχώς εναντίον του Θεού και της θρησκείας και τις μεγάλες ημέρες που γιορτάζει η χριστιανοσύνη, χύνουν το δηλητηριό τους ότι ο Χριστός είναι μύθος. Κάτι παλιόπαιδα που ήταν μαθητέ του πέντε στα σχολεία. Κι άλλοι κάτι άλλα παλιοτόμαρα γράφουν για τον Χριστό τα πιο αισχρά πράγματα. Που αν υπήρχε χριστιανικό αίσθημα, έπρεπε να τους είχαμε διώξει έξω από την Ελλάδα. Τώρα τελευταία συνεχώς προκαλούμε το Θεό συνεχώς, σαν να είμαστε ισχυρότεροι από το Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός δίνει θεομηνίες και θα δώσει μεγαλύτερες θεομηνίες. Πάντου πάρτε βιβλία, πάρτε περιοδικά, πάρτε εφημερίδες, ακούστε καθηγητάς, διδασκάλους, πανεπιστήμια, ακαδημαϊκούς, βρίζουν συνεχώς. Διάβαζα προχθές για ένα καθηγητή της θεολογίας, έναν εξυπνάκια. Θέλει να παραστήσει ότι είναι το εξυπνότερο πουλί της θεολογίας. Ακούστε τι διάβαζα. Έγινε ένα συνέδριο και είπαν πώς να μεταφράζουν την Αγία Γραφή. Και εξέφεραν τις γνώμες τους, θεολόγοι, φιλόλογοι. Αυτός ο εξυπνάκιας εξέφερε τις πιο ακραίες θέσεις. Να βλέπεις φιλολόγους να μιλάνε μια συντηρητικότητα και να θαυμάζεις και να συγκινήσει. Όχι, λέει αυτός. Έτσι θα μεταφράζουμε την Αγία Γραφή. Πώς, κύριε καθηγητά? Να σας πω ένα δείγμα μεταφράσεως που έφερε. Ένα δείγμα. Και να μου πείτε εσείς τι νοσχωρίου είναι μετάφρασης αυτά τα λόγια που θα ακούσετε.
Χαρούμενοι πρέπει να είστε εσείς οι οποίοι είστε με αδιανά χέρια μπροστά στο Θεό, διότι θα είστε ο λαός του όταν θα ολοκληρώσει το έργο του. Ποιου λόγου της γραφής είναι μετάφραση σε αυτά τα λόγια, αδελφοί μου? Ποιου λόγου? Μακάρι η πτωχή των πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία του Θεού. Αυτό ο κύριος καθηγητής λέει ότι είναι πολύ ωραίο αν μεταφράζεται ως εξής: χαρούμενοι πρέπει να είστε εσείς που είστε με αδιανά χέρια μπροστά στο Θεό, διότι θα είστε ο λαός του όταν θα ολοκληρώσει το έργο του. Θέλουν να κάνουν το Ευαγγέλιο αγνώριστο, να το διαλύσουν από ένα σατανισμό. Εκεί λέει ο Ευαγγελιστής ότι υπήρχε, λέει, στον άνθρωπο πνεύμα δαιμονίου ακαθάρτου. Τι είπε ο κύριος καθηγητής? Υπήρχε μέσα του, λέει, δύναμης που τον οθούσε σε ακαθαρσίες. Δύναμης, του λέει ένας άλλος. Λέει, αυτή δεν είναι επιτυχημένη μετάφραση. Δεν πρόκειται για δύναμη απλώς, πρόκειται για πρόσωπο. Υπήρχε σατανάς μέσα, ο σατανάς είναι πρόσωπο. Απάντησης του κυρίου καθηγητού. Τότε, λέει, πίστευαν οι άνθρωποι στο διάβολο και όλες τις ασθένειες τις απέδιδαν στο διάβολο. Αλλά εσύ, λέει, που έκανες την ένσταση, άμα αρρωστήσεις, λέει, σήμερα, δεν θα καλέσεις παπά να σου διαβάσει εξορκισμούς, αλλά γιατρό. Άφηνε να νοηθεί ο κύριος καθηγητής ότι δεν πιστεύει σε διάολο, γιατί είναι ο ίδιος διάολος. Είναι ο ίδιος διάολος και υποστηρικτής των διαβόλων. Διάβολος, με αυτή την έννοια που λέει εδώ μέσα, είδατε τι λέει? Θα είναι οι άνθρωποι διάβολοι. Θα διαβάλουν την αλήθεια. Φτάσαμε. Χριστέ μου, τι καλός που είσαι. Μας έδωκες έδρες πανεπιστημιακές. Εισπράττουμε καμιά 70-80 χιλιάδες το μήνα. Καλοπερνάμε. Πολύ καλός είσαι, Χριστέ μου. Και εμείς, για να σε ευχαριστήσουμε, κοιτάζουμε να σε εξευτελίσουμε. Αυτό είναι το έργο μας. Γονεύσει να απηθείς. Σήμερα τα περισσότερα, τα πλήστα παιδιά δεν έχουν επαναστατήσει εναντίον των γονέων. Εδώ και μερικά χρόνια, μερικές δεκαετίες, το παιδί φοβήτω τους γονείς, συστελόταν, τρεπόταν, στεκόταν έτσι και με συγκρατημένη την αναπνοή κοντά στους γονείς. Τώρα βγάζουν τα παιδιά μια γλώσσα πιθαμή. Έχουν ανατρέψει τους γονείς, δεν παραδέχονται τίποτε. Λέει ο πατέρας, μην πας παιδί μου στο κέντρο, θα πάω, λέει. Λέει η μάνα, μην κάνεις πάρτι, είναι σχρά πράγματα αυτά, θα το κάνω, μάνα. Τελείωσε η υπόθεση και το κάνει. Επανάστασης μέσα στο σπίτι. Οι κρατούντες φοβούνται μην γίνει κανένα πραξικόπημα, καμιά επανάσταση μετάνοιας. Αυτή την επανάσταση που έγινε μέσα στα σπίτια δεν τη βλέπουν. Και είναι αυτοί οι πέτοιοι εν πωλής, διότι έχουν δώσει μια τέτοια κατεύθυνση στην παιδεία. Εδώ έχουν διαλυθεί οι οικογένειες. Όταν διαλύονται οι οικογένειες, διαλύεται και το έθνος. Αυτή είναι η χειρότερη επανάσταση που έγινε μέσα στα σπίτια. Οι άνθρωποι είναι αχάριστοι. Πόσοι είναι σήμερα αχάριστοι? Πόσοι είναι? Να λέμε πόσοι είναι ευγνώμονες. Απολαμβάνουν σήμερα οι άνθρωποι τα περισσότερα αγαθά. Πότε είχαν τόσα αγαθά και τόσες ανέσεις οι άνθρωποι? Ούτε έννοια Θεού δεν έχουν οι πολλοί. Όλη η μέρα απολαμβάνουν τις ευεργεσίες του Θεού. Ούτε μια φορά δεν περνάει σκέψεις των πολλών από το Θεό. Ούτε μια φορά. Κάθονται στην τράπεζα, τρώνε σαν τα ζώα. Ένα σταυρό δεν κάνουν, ένα ευχαριστώ δεν λένε στο Θεό. Περνάνε μπροστά από την εκκλησιά, οι περισσότεροι δεν σηκώνουν το χέρι να κάνουν ένα σταυρό. Είμαστε ή δεν είμαστε αχάριστοι? Έρχεται Κυριακή, χτυπάει η καμπάνα. 2% πηγαίνουν στην εκκλησιά. Οι 98 είναι ή δεν είναι αχάριστοι? Και αυτοί οι 2% με πόση διάθεση πηγαίνουν?
Και πότε πηγαίνουν, πολύ κοντά στο διευκόν πηγαίνουν. Όχι μόνο είναι αχάριστοι οι άνθρωποι σήμερα, αλλά εάν δεν απολαμβάνουν και όσο θέλουν, γονγίζουν και βλαστημάνε. Αν όσοι δεν έχουν ιερό και όσιο μέσα τους, δεν αισθάνονται ένα δέος απέναντι του Θεού και των θείων πραγμάτων. Βλέπεις παραδείγματος χάρη. Πάει στην εκκλησιά η κυρά μισόγυμνη. Έχει μέσα της ιερό και όσιο αυτή. Βλέπεις. Περνάει ο ιερεύς μέσα στο νοσοκομείο να πάει να κοινωνήσει έναν ετοιμοθάνατο. Κοροϊδεύει κάποιος γιατρός. Οπότε ένας ευλαβής ιερεύς άφησε τον δισκοπότερο εκεί πάνω στο παράθυρο, ανασκουμπόθηκε, έδωκε ένα δυνατό ξύλο στο γιατρό και μετά πήκε, μετέδωσε τη Θεία Κοινωνία στον άρρωστο. Μα γιατί? Γιατί έχει αξία, διότι ήταν από ιερή οργή και αγανάκτηση. Μάλιστα. Μου έλεγε εδώ ένας χριστιανός, δεν ξέρω αν σας το είπα σε άλλη ομιλία, μέσα σε ναό, όταν γίνονται μυστήρια, βαπτίσεις, ιδίως γάμοι, θέατρο ο ναός, θέατρο, θέατρο. Και ένας άθεος που πήγε εκεί για να εκπληρώσει κοινωνική υποχρέωση, ο ιερεύς εκεί διάβαζε τις ευχές του γάμου και αυτός λίγο πιο πέρα, μέσα στο ναό, αδελφή μου, άναψε τσιγάρο. Αυτή είναι τελείως ανώσια ασεβής. Και υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν όσιο με την ιδέα, με την έννοια ότι δεν έχουν θρησκεία καθόλου, είναι άθρησκοι. Πολλοί άνθρωποι σήμερα, αν τους ρωτήσεις, πιστεύεις σε Θεό, λένε όχι. Όχι, σου λένε. Και καυχόνται. Και νομίζουν ότι είναι προοδευμένα πνεύματα. Και η αθεία στις ημέρες μας, η ανοσιώτης, έχει γίνει σύστημα. Θρησκεία έχει γίνει. Θρησκεία ή αθεία. Σύστημα φιλοσοφικό και πολιτικό και κοινωνικό και θρησκευτικό ή αθεία, μάλιστα. Είναι ή δεν είναι φοβερή η καιρή? Πας μέσα σε ένα καφενείο, ρητορεύει ένας βλάκας εκεί εναντίον του Θεού, και οι άλλοι κάτω και τον ακούνε γελαστά. Γελάνε. Και σηκώνεται ένας απάνω να του δώσει ένα χαστούκι, σαν τον ιερέα. Δεν σας συνιστώ να δίνετε χαστούκια, αλλά τρόπος του λέει είναι αυτός. Έτοιμοι είναι μερικοί να πούνε, αμέσως να διαβάλουν το κήρυγμα. Λέει τέτοια πράγματα αυτός ο ιεροκήρυγμα, να χτυπάμε τους ανθρώπους. Όχι, δεν σας το συνιστώ. Αλλά άπαξ και έγινε, το εκτιμώ ως έκφραση ιερής αγανακτήσεως. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει κάπου, εκείνος συνιστά, σήκωσε το χέρι, λέει, και σύντρεψε το στόμα που βλαστημάει το Θεό. Και ο Άγιος Νικόλαος, μάλιστα. Οι άνθρωποι σήμερα είναι άστοργοι. Δεν έχουν το φυσικό ένστικτο, ας το πω, της τουργής που έχουν και τα ζώα. Το ξερίζωσαν. Πού φαίνεται η αστοργία? Πού φαίνεται προπάντων η αστοργία? Φαίνεται στο τεράστιο έγκλημα των εκτρώσεων. Όταν στην Ελλάδα 200-300.000 εκτρώσεις γίνονται το χρόνο, είμαστε ή δεν είμαστε άστοργοι? Οι γονείς οι ίδιοι σφάζουν και κατακομματιάζουν τα παιδιά τους. Δεν το κάνει αυτό η τίγρης, δεν το κάνει η λέεινα αυτό, δεν το κάνει η αρκούδα. Το κάνει η μάνα και το κάνει ο πατέρας και το κάνει ο κτηνίατρος, ο απέσιος που θέλει να πλουτίσει με το αίμα. Και μόνο αυτό είναι αρκετό να αποδείξει ότι η εποχή μας είναι διαστραμμένη. Είναι εποχή όχι ανθρώπων, όχι θηρίων, όντων που είναι χειρότερα και από τα θηρία. Οι άνθρωποι είναι άσπονδοι,
άκαμπτοι, σκληροί. Δεν διαλάσσονται, δεν συμφιλιώνονται με τον άλλον. Φαίνεται αυτό εντονότερα στην εξομολόγηση. Πάνε εξομολογούνται, λένε τα αμαρτήματά τους. Μετά, ξέρεις παππούλη, εγώ δεν θέλω να βλέπω τον αδελφό μου, τον γείτονα, εκείνον, τον άλλον. Τσακωθήκαμε. Α, παιδί μου, να πας να συμφιλιωθείτε. Όχι παππούλη, ό,τι άλλο θέλεις να κάνω, αυτό δεν το κάνω. Ούτε στο θάνατό μου δεν θέλω να τον δω, ούτε ζωγραφιστόν δεν θέλω να τον δω. Αν είναι αυτός χριστιανός, και γιατί πηγαίνει και εξομολογείται? Γιατί να εξομολογηθεί? Είναι πολλοί τέτοιοι. Και μάλιστα αδιάλακτοι, μεταξύ τους συγγενείς, στενοί, αδέρφια. Επί έτη και δεκαετίες και μέχρι θανάτου δεν συμφιλιώνονται. Οι άνθρωποι είναι διάβολοι, συκοφάντες. Πώς οριάζει στην εποχή μας το κουτσομπολιό και η συκοφαντία? Παλιότερα οι άνθρωποι έτρεμαν να κρίνουν, να κατακρίνουν τον άλλον άνθρωπο. Μέχρι υπερβολής. Εν τεύτεν σήμερα μερικοί τρέμουν και έλεγχο να ασκήσουν. Κάτι νοσηρή τύπη. Λοιπόν, σήμερα φτάσαμε στο άλλο άκρο. Να διαβάλει, να συκοφαντεί ο ένας τον άλλον. Και δεν είναι, και είναι δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο που να μην είπε ένα κακό λόγο για σένα. Αλλά είναι δύσκολο και εσύ να μην είπες ένα κακό λόγο για τον άλλον άνθρωπο. Διάβολοι. Λάσπη συνεχώς. Τις δε μεγάλες λάσπες ρίχνουν αυτοί οι δημοσιογράφοι. Αυτοί είναι οι μεγάλοι λασπολόγοι. Οι μεγάλοι συκοφάντες των ιερών και των οσίων, προσώπων και πραγμάτων. Ακρατείς είναι οι άνθρωποι. Πώς εγκρατεύονται σήμερα? Ό,τι τους αρέσει το απολαμβάνουν. Ό,τι τους αρέσει. Τα εκλεκτότερα ποτά, τα εκλεκτότερα φαγητά, ναρκωτικά, σεξουαλικά, τα πάντα. Λες το άλλο, νίστεψε Τετάρτη και Παρασκευή. Δεν μπορώ, σου λέει. Ο γάιδερος δεν μπορεί να νηστέψει. Θα πεθάνει άμα νηστέψει δύο μέρες, άμα δεν φάει κρέας. Θέλει το παιδάκι να κοινωνήσει. Πάει στον πνευματικό πάτερ, λέει, δεν νηστεύω Τετάρτη και Παρασκευή. Γιατί? Γιατί η μάνα, λέει, δεν δέχεται να νηστέψω. Η μάνα, μην πάει τίποτα το παιδί. Και μικρά παιδιά τώρα γίνονται καρδιακά, γιατί τα μπουκώνουν συνεχώς οι μανάδες εκεί. Πιάνουν ένα-δυο παιδιά και τα κάνουν είδουλα και τα μπουκώνουν. Σφαγιάζουν τα άλλα τα παιδιά και ρίχνουν όλοι απάνω την αγάπη τους σε αυτά τα δύο παιδιά. Και αυτή την ακράτεια τη βλέπει κανείς στους ανθρώπους όταν τους λες άλλαξε ζωή. Δεν μπορώ, σου λέει, δεν μπορώ. Όντως δεν μπορούν. Γιατί δεν έχουν χάρη Θεού μέσα τους. Άμα δεν ταπεινωθεί κανείς και δεν ζητήσει χάρη Θεού, δεν μπορεί να συγκρατηθεί έναν αθηρίο που τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα κατακριμνών, όπως έτρεχαν εκεί οι χείροι, οι αγέλοι των χείρων εκεί στη χώρα των Γαδαρινών και κατέπεσε στη λίμνη. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Ανήμεροι. Θηρία. Τέτοια θηρία έχει πολλά η κοινωνία. Με ανθρώπινη μορφή, Θηρία με ανθρώπινη μορφή. Έχει τίγρες, έχει αρκούδες, έχει λύκους, έχει λιοντάρια. Γεμάτη είναι η κοινωνία. Αποκαλύπτονται σε ανώμαλες ημέρες το έθνος. Πω, τι γίνεται τότε. Σφάζουν αλλήλους οι άνθρωποι. Πόσοι άνθρωποι δεν σφαγιάστησαν σε ανώμαλες ημέρες το έθνος από τα θηρία. Σήμερα είναι πιο θηριώδης η κοινωνία. Ιδίως η νέα γενιά. Είδατε τα παιδιά οι νέοι πώς παρουσιάζονται? Με τα μαλλιά, ακούρευτοι, άπλητοι, σαν να είναι θηρία που βγαίνουν μέσα από τη ζούγκλα. Και όταν συζητάς μαζί με πολλούς από αυτούς, βλέπεις ότι τα ένστικτά τους είναι θηριώδη. Θέλουν να σφάξουν και να απολέσουν, που λέει η γραφή. Έτσι είναι, αδελφοί μου. Άμα μπει ο Σατανάς, φύγει ο Θεός από τους ανθρώπους και μπει ο Σατανάς, δημιουργούνται θηριώδη ένστικτα μέσα. Εκεί ευχαριστεί το άλλο, στη θηριωδία. Δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε εμείς αυτούς τους ανθρώπους.
απέχουν από την ψυχολογία μας, η ψυχολογία τόσο όσο απέχει ο ουρανός από τη γη. Δόξα τω Θεώ που δεν έχουμε θηριώδη ένστικτα. Αφυλάγαθοι, πολύ διεστραμμένοι άνθρωποι, όχι μόνο δεν είναι οι ίδιοι αγαθοί, αλλά και δεν αγαπούν τους αγαθούς. Όχι μόνο δεν κάνουν οι ίδιοι το καλό, αλλά δεν θέλουν να κάνουν και οι άλλοι το καλό και μισούν το καλό. Τι φοβεροί οι άνθρωποι. Στενοχωρούνται όταν γίνεται το καλό. Άμα δουν έναν καλό τον λένε βλάκα. Άμα δουν έναν να κάνει το καλό χωρίς να αποβλέπει σε κανένα συμφέρον υλικό, ατομικό, πρόσκαιρο, λοιπόν τον λένε βλάκα. Βλάκα. Και την πράξη του την ονομάζουν βλακεία. Όντως σατανική εποχή. Δεν μπορεί να μην μνημονεύσω αυτή τη διαστροφή των ανθρώπων. Εδώ στην πατρίδα μας ποιοι αγωνίζονται περισσότερο, αγωνίστηκαν και αγωνίζονται αυτό τον αιώνα να προσφέρουν κάτι στην κοινωνία. Άνθρωποι ανιδιοτελείς που δεν έχουν βαλάντιο, που γυρίζουν και κηρύττουν σε όλη την Ελλάδα, που γράφουν, που σκορπάνε περιοδικά. Είναι οι άνθρωποι των ορθοδόξων χριστιανικών οργανώσεων, αγαπητοί μου. Όσες ατέλειες κι αν έχουν, είναι άνθρωποι που κοπιάζουν, που έχουν πόθο να ευαγγελιστούν την πατρίδα και έχουν ευαγγελιστεί την πατρίδα και κάνουν το καλό και τη φιλανθρωπία και συγκρατούν όσο μπορούν την κατάσταση στην πατρίδα μας. Πόσο μοχθηροί και κακοί είναι οι άνθρωποι. Ποια βλέπουν ως τη χειρότερη αιτία της κακοδαιμονίας του τόπου. Τη θρησκευτική κίνηση της Ελλάδος. Συνεχώς βάλουν εναντίον των ορθοδόξων χριστιανικών οργανώσεων. Δεν βάλουν εναντίον της μασονίας οι άνανδροι. Δεν βάζουν εναντίον των αφαίων. Δεν βάλουν εναντίον άλλων αρχόντων οι οποίοι με νόμους διέλυσαν το κράτος. Βάλουν συνεχώς εναντίον των χριστιανικών οργανώσεων. Είναι κακορίζικοι άνθρωποι, δεν είναι. Είναι σατανικοί άνθρωποι. Συνεχώς. Τι φταίει στην Ελλάδα, τι φταίει οι οργανώσεις οι χριστιανικές. Άμα διαλυθούν αυτές, όλα θα είναι περίφημα στην Ελλάδα. Καλό είναι αυτό. Σημαίνει ότι ο διάολος περισσότερο αυτές υπολογίζει τις οργανώσεις. Και άρα παρόλες τις ατελειές τους, ό,τι κάνουν περισσότερο έργο από άλλους. Λοιπόν, προδότες. Πλήθος προδοτών υπάρχει στον τόπο. Στις ανώμαλες ημέρες του έθνος προδόθηκαν στενοί συγγενείς. Γονείς πρόδωσαν τα παιδιά τους και παιδιά πρόδωσαν τους γονείς και αδελφοί τους αδελφούς και χωριανοί τους οι χωριανούς και έγινε μεγάλη θράψη στην πατρίδα. Προδίδουν φιλίες οι άνθρωποι. Πολιτικοί προδίδουν τους αρχηγούς τους, τα κόμματά τους, τις αρχές τους, μεταπηδούν από κόμμα σε κόμμα κλπ. Προδίδουν αρχές οι άνθρωποι, καταπατούν τη συνείδηση για να ανεβούν ψηλά. Μεγάλοι προδότες στην εποχή μας δυστυχώς είναι πολλοί ιεράρχες. Επέμεινε το κράτος, έκαμε αντιχριστιανικούς νόμους, τους δέχονται και τους εφαρμόζουν. Και οι περισσότεροι ιεράρχες υπέγραψαν αυτόματα διαζύγια. Όλοι αυτοί είναι προδότες. Όλοι αυτοί είναι προδότες. Δεν αξίζουμε ούτε το 1.000.000 του Χρυσοστόμου, αλλά αυτά είναι σωστά που λέμε. Είναι σωστά αυτά που λέμε. Και ανυπόφορα. Και ανυπόφορα. Πολλοί πρόδωσαν την πίστη. Πόσοι πρόδωσαν την πίστη διαμέσου των αιώνων. Το 1/4, το 1/5 παραμένει τυπικός έστω στην ορθή πίστη, στην ορθοδοξία. Οι άλλοι πρόδωσαν την πίστη, έγιναν αιρετικοί. Αιρετικοί είναι. Παπικοί, προτεστάντε. Το μεγαλύτερο μέρος του χριστιανικού κόσμου αποτελείται από προδότες της πίστης. Και άλλοι πρόδωσαν και γενικότερα τη θρησκεία. Κατέληψαν τον χριστιανισμό και πήγαν στη θρησκεία που λέγεται μασονία για να πάρουν θέσεις και αξιώματα. Άλλαξαν θρησκεία τελείως. Προπετής είναι η αφθάδης
Τα παιδιά είναι τα πιο αυθάδη σήμερα. Λοιπόν, τεινάζονται μπροστά στους γονείς τους και βγάζουν μια τεραστία γλώσσα και κατηγορούν τους γονείς τους και τους λένε ανθρώπους με σκουριασμένες ιδέες και καθυστερημένους. Οι φοιτητές είναι αυθάδες. Γενικότερα σήμερα οι άνθρωποι οι οποίοι διέπονται από το ορθολογιστικό και ανατρεπτικό πνεύμα των καιρών μας γκρεμίζουν κάθε αυθεντία και κάθε είδος σεβασμού. Κανείς δεν σέβεται σήμερα τον άλλον. Ό,τι και να είναι ο ένας, να είναι η κορυφή και ο άλλος να είναι ο νάνος. Στέκεται μπροστά του σαν να είναι ανώτερος. Και αν υπολογίζει κανείς τον άλλον. Τα είπε αυτά ο Ισαΐας. Θα έρθει μια εποχή που θα ισοπεδωθούν οι πάντες λόγω της αυθαδίας και της προπαιτίας. Δεν υπάρχει σεβασμός στον κόσμο. Και όταν δεν υπάρχει σεβασμός είναι άχαρη η ζωή. Δεν έχει κανένα νόημα, δεν αξίζει αυτή η ζωή. Υπάρχουν οι τετυφωμένοι, υπεφυσιωμένοι, τα φουσκωμένα μυαλά. Αυτοί είναι εγωιστές λεπτοτάτου είδους. Είναι κυρίως οι θρησκευτικοί άνθρωποι που έχουν μεγάλη ιδέα για τη θρησκευτική τους αξία. Έχει ο άλλος κάποια ευχέρεια κηρύττει, του είπε ο διάολος ότι είναι σπουδαίος, του φούσκωσε τα μυαλά. Φαντάζεται ότι τι σίδε τι είναι. Κομπάζει σαν να είναι Χρυσόστομος, σαν να είναι Βασίλειος, σαν να είναι, αποφαίνεται σαν να είναι Οικουμενική Σύνοδος. Μιλάει για τα κηρυγματά του, για τις επιτυχίες του. Είναι ο άλλος πνευματικός πατέρας. Μαζεύονται εκεί κάμποση και εξομολογεί και λοιπά. Έχει την ιδέα ότι είναι μέγας ποιμήν. Έτσι είναι. Ξέρω μερικούς πνευματικούς πατέρας που εκτελούν το καθήκον τους εν φόβο Θεού, αλλά είναι και μερικοί αδελφοί μου, λύουν τα προβλήματα σαν να είναι οικουμενικές σύνοδοι. Οικουμενικές σύνοδοι. Και έχουν την ιδέα ότι κατευθύνουν και σώζουν ψυχάς πολλάς και είναι το αφάν κατέ της πνευματικότητος. Κάτι μοναχοί, πάλι κάτι ηγούμενοι. Κάνω τη διάκριση, για μερικούς λέω. Και παίρνω αυτούς επειδή ακριβώς αυτοί πρέπει να είναι οι πνευματικότεροι άνθρωποι. Λοιπόν, έχουν την ιδέα ότι είναι το άκρον άωτον της πνευματικότητος. Από τα λόγια τους, από τον τρόπο τους, από τη συμπεριφορά τους, το καταλαβαίνεις ότι έχουν μεγάλη ιδέα για τους εαυτούς τους. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Έχουν γίνει μερικοί πατριάρχες. Άγιοι των Αγίων έχουν αυτοανακηρυχθεί ή μάλλον τους ανακήρυξε ο διάβολος και αυτοί το πίστεψαν. Κατά έναν τρόπο. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν μπορεί να μας γελάσουν. Καταλαβαίνουμε ποιοι είναι ταπεινοί άνθρωποι και ποιοι είναι οι ηματίες. Εν τω μεταξύ όταν έρχονται οι μεγάλες ώρες της Εκκλησίας και πρέπει να δώσουν τη μαρτυρία τους να αποδείξουν ότι είναι πνευματικοί άνθρωποι και έχουν μέσα δύναμη πίστεως, το σφραγίζουν. Κομποσκίνη μόνο λένε και προσευχή. Ωραίο το κομποσκίνη και ωραία η προσευχή, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι. Τι να πούμε γι' αυτό. Αγαπούν οι άνθρωποι το Θεό. Αυτό είναι το σοβαρότερο, αδελφοί μου. Πώς να πούμε ότι αγαπούν το Θεό, αφού σπανίζει το αυτή να συλλάβει θρησκευτική λέξη. Γύρισα, σήκω αύριο, ξεκίνα από το πρωί μέχρι το βράδυ και γύρισε όλη την Αθήνα, όλο το λεκανοπέδιο. Ζήτημα αν θα πιάσει το αυτί σου μια θρησκευτική λέξη. Ζήτημα αν θα δεις δύο ανθρώπους να μιλάνε θρησκευτικά. Να μιλάνε για το Θεό. Αυτό είναι μεγάλο τεκμήριο. Πρώτοι χριστιανοί όλο για το Θεό μιλούσαν. Εμείς για κάθε άλλο εκτός από το Θεό. Μπες μέσα ένα λεωφορείο, είναι 50. Βλαστημάει ένας ανώσιος το Θεό. Δεν διαμαρτύρεται κανένας. Φώναξε εσύ να διαβάζουν γραφή. Δεν διαβάζουν. Αν αγαπούσε το Θεό θα είχε όρεξη να διαβάσει το λόγο του Θεού άνθρωπος. Πέσε να πάρει στην εκκλησία στο κήρυγμα. Δεν πάνε. 2% επισιάζονται. Πώς να πούμε ότι αγαπάνε το Θεό αφού δεν κοινωνάνε. Ούτε έχουν όρεξη να κοινωνήσουν. Και αν θα κοινωνήσουν 1-2 φορές το χρόνο, εις κρίμα και εις κατάκριμα. Οι άνθρωποι σήμερα αγαπούν τις ειδονές, τις διάφορες ειδονές. Προσπαθούν να τρέφονται κατά τον καλύτερο τρόπο, να πίνουν
τα καλύτερα ποτά και να ικανοποιούν τις γενετήσιες ορμές τους. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς κινηματογράφο, χωρίς θέατρο, χωρίς τηλεόραση? Γιατί θέλουν να ειδονίζονται συνεχώς. Και στην εποχή μας η πορνεία, η μοιχεία, η ασέλεια είναι τόσο διαδεδομένα ώστε κοντεύουμε να φτάσουμε την προχριστιανική εποχή. Πορνογραφία έχει πλημμυρίσει τον κόσμο. Πηγαίνεις μέσα στο τρένο, ταξιδεύεις. Πέρασε εκεί όλα τα βαγόνια. Παντού θα δεις αισχρά περιοδικά. Μια Αγία Γραφή θα τα δεις πουθενά να διαβάζει κανείς. Δεν αγαπάει ο σύγχρονος κόσμος το Θεό. Δεν είναι φιλόθεοι, αλλά φιλίδωνοι. Έχουν θρησκευτικό όνομα, έχουν θρησκευτική βάφτιση, έχουν μερικές θρησκευτικές εκδηλώσεις, αλλά τυπικές. Τη δύναμη της πίστεως, αυτή που αλλάζει τους χαρακτήρες, που κάνει τους αμαρτωλούς αγίους, αυτή δεν την έχουν οι πολλοί άνθρωποι. Μη απογοητευόμεθα όμως. Είπαμε ότι σε κάθε εποχή υπάρχει το λίμα. Λιγότερο στην εποχή μας. Υπάρχουν όμως και οι ευσεβείς άνθρωποι. Όχι ότι είναι άγιοι. Όχι. Έχουν τα ελαττωματά τους. Αγαπούν όμως το Θεό και προσπαθούν να γίνονται καλύτεροι. Και στενάζουν διότι δεν καταφέρουν πολλά πράγματα. Αγαπούν το καλό. Έχουν καλή προαίρεση. Και αυτό είναι που έχει την περισσότερη σημασία. Ους προέγνω λέγει και προώρησε και εκάλεσε και δικαίωσε και δόξασε. Ποιους? Αυτούς που ήξερε ο Θεός ότι έχουν καλή διάθεση. Αδελφοί μου, νομίζω ότι αυτή η σύντομη ανάλυση πείθει τους τις ψυχές ότι όντως βρισκόμαστε στις παραμονές της Δευτέρας Παρουσίας. Κοντά είναι ο Αντίχριστος και κοντά η Δευτέρα Παρουσία. Γιατί η Γραφή προείπε αυτά τα πράγματα? Για να μην πέσουμε από τα άστρα εμείς οι άνθρωποι των εσχάτων και χαλεπών καιρών. Να μην πούμε ότι απέτυχε ο χριστιανισμός. Όχι, δεν απέτυχε ο χριστιανισμός. Απέτυχαν οι άνθρωποι που δεν εγκολπώθηκαν αυτό το εκλεκτό, το μοναδικό πράγμα που λέγεται χριστιανισμός. Τα είπε η Γραφή, επαναλαμβάνω, για να μην πέσουμε από τα άστρα, για να μην απογοητευτούμε. Τα είπε για να καταλάβουμε ότι είναι κοντά ο Αντίχριστος και κοντά ο Χριστός, ότι έρχεται στη Δευτέρα Παρουσία Του. Τα είπε για να προσέχουμε τη Γραφή. Ποιος θα φανταζόταν παλαιότερα, αδελφοί μου, όταν υπήρχε μεγάλη αγιοσύνη στον κόσμο, ποιος θα φανταζόταν ότι θα καταντούσαμε σε αυτή την κατάσταση? Ανεπισήμως και επισήμως να ευρίζεται ο Θεός κατά τον βαναυσότερο και χειδαιότερο τρόπο για τα θεία πράγματα. Ποιος περίμενε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση της ζούγκλας? Αδιανόητα πράγματα. Η Γραφή όμως εδώ και 2000 χρόνια είπε ότι θα φτάναμε σε αυτή την κατάσταση. Και τα είπε για να προσέχουμε τη Γραφή. Η εκπλήρωση των προφητιών αποδεικνύει ότι είναι θεόπνευστη η Γραφή. Τα είπε να προσέχουμε τη Γραφή, να προσέχουμε και τους εαυτούς μας, μάλιστα εν ώψη του τέλους. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Φυλαχτείτε από τους ανθρώπους, είπε ο Θεός. Οι άνθρωποι μπορούν να μας επηρεάσουν. Μας επηρεάζουν κατά σε ένα βαθμό. Μπορούν να μας επηρεάσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να μας αλλάξουν. Να γίνουμε κι εμείς σαν τον πολύ τον κόσμο. Ανώσιοι, ασεβείς, προορισμένοι στην απώλεια. Να λοιπόν ποιο είναι το μήνυμα αυτής της φοβερής περικοπής. Αδελφοί, τα μάτια 14, τα μυαλά 400. Διαβάζετε Γραφή για να δείτε πού βρισκόμαστε, πού βαδίζουμε, και γρηγορείτε και προσεύχεστε για να μπορέσετε να εκφύγετε όλα τα δεινά που έρχονται στον κόσμο και να σταθείτε ενώπιον του Υιού του ανθρώπου. Αμήν.